έδωσε χθες το κόντρα. Παρακαλώ. Για τις 9 Σεπτεμβρίου συμφωνήθηκε τελικά το debate μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών, ενώ στις 14 του μήνα θα διεξαχθεί η μονομαχία μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Ευάγγελου Μεϊμαράκη. Η απόφαση ελήφθη στη σημερινή συνεδρία της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία θα συγκληθεί εκ νέου αύριο για να αποφασίσει τους όρους αλλά και τις λεπτομέρειες της τηλεοπτικής αναμέτρησης όλων των αρχηγών. Η Λιβαδιά, απ' την άλλη, είναι ο επόμενος σταθμός της περιοδίας του Αλέξη Τσίπρα στην περιφέρεια, ενώ το Σάββατο μιλάει στην πλατεία της Κεσαριανής και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Χθες την τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο Μάκη Κουρί και το Σωτήρι Ξενάκη για την εκπομπή επί του πιεστηρίου, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε καθαρή εντολή πλειοψηφίας, ενώ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με το Πασόκ, αλλά υπό όρους. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι μια καθαρή εντολή. Αυτοδυναμία. Μια καθαρή εντολή πλειοψηφίας. Και με συνεργασίες, όπως έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε, με έντιμες δυνάμεις όπως οι ανεξάρτητοι Έλληνες στη Βουλή. Άλλες υπάρχουν ή μόνο αυτοί είναι. Έχουν έντιμη δύναμη στο μυαλό σας. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιοι, πόσοι, πώς θα είναι το τοπίο, ποια θα είναι η επόμενη Βουλή. Αλλά εγώ θέλω. Αυτά τα δεδομένα υπάρχουν. Έντιμη δύναμη θεωρείται μόνο από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχετε αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας λέω ότι οι δυνάμεις του παλιού. Είναι δυνάμεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν ένα στόχο να εγκλωβίσουν και να περιορίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και η Αγεννηματά εδώ όμως είχε μια αντίστοιχη στάση με αυτή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Έπαιρνε την θέση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Μεϊμαράκη. Εάν αυτό δεν αλλάξει, δεν υπάρχει προοπτική για την αλλάξη στην προεκλογική ρητορική. Εγώ λοιπόν θα χαιρόμουν πάρα πολύ αυτό να αλλάξει. Ναι. Αλλά αυτό βεβαίως απαιτεί αυτά τα βαρύδια στα οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο, ναι, να απομονωθούν. Διότι εγώ το έχω ξαναπεί. Δεν μπορώ να συνεργαστώ ούτε με τον κύριο Σαμαρά ούτε με τον κύριο Βενιζέλο. Την ίδια ώρα, μιλώντας χθες στα Χανιά, ο κύριος Μεϊμαράκης κάλεσε τους πολίτες να αναδείξουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και ζήτησε ισχυρή εντολή ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση τετραετού θητείας. Εγώ λοιπόν σας το ξεκαθαρίζω. Ζητούμε εντολή πενταετίας, τετραετίας, θητείας ολοκληρωμένης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αλλαγή της σελίδας στην Ελλάδα. Με κυρίαρχο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο να έχουμε εκλογές. Ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε ότι θα είναι ρυθμιστής της εκλογικής μάχης και αυθεντικός αντιμνημονιακός πόλος της επόμενης ημέρας, καλώντας όλες τις δυνάμεις της αριστεράς. Όχι στα μνημόνια, όχι στη λιτότητα, όχι στην υποτέλεια, όχι στο ξεπούλημα της πατρίδας μας. Αυτό αντιπροσωπεύει η Λαϊκή Ενότητα. Ψήφος στη Λαϊκή Ενότητα σημαίνει αντιμνημονιακή προοδευτική πορεία. Νέα επίθεση σε Αλέξη Τσίπρα και Ευάγγελο Μεϊμαράκη εξαπέλυσε ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκης, τονίζοντας ότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους και δεν τολμούν να πούν στον κόσμο με ποιους θα κυβερνήσουν. Το ποτάμι φέρνει το νέο στην πολιτική σκηνή και παίρνει μαζί του όλο το παλιό καλό. Γιατί το θέμα βέβαια δεν είναι ηλικιακό. Το παλιό ή το νέο βρίσκεται εδώ. Αυτό το λένε όλοι. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς είναι ότι το νέο εδώ είναι με το ποτάμι. Βολές κατά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος, κατηγορώντας τα δύο κόμματα ότι επιδιώκουν κυβέρνηση συγκάλυψης. Επιμένουν να εκλιπαρούν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ από τα προεκλογικά μπαλκόνια για κυβέρνηση συνεργασίας. Υπονοούν κυβέρνηση συγκάλυψης. Να ξεχάσουν τους Ανεξάρτητους Έλληνες εάν νομίζουν ότι για οποιοδήποτε λόγο τα σκάνδαλα τα οποία ήδη έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη θα πάνε στο καλάθι των αχρήστων. Κάλεσμα για συσπήρωση το μεταξύ έκανε η Φόφη Γεννηματά μιλώντας στα 41 γενέθλια της παράταξης του Πασόκ χθες το βράδυ. Δίνουμε ξανά τα χέρια με τους δημοκρατικούς πολίτες. Με όλους εκείνους που βαδίσαμε μαζί, που μεγαλώσαμε μαζί, που ονειρευτήκαμε μαζί, που αλλάξαμε μαζί την Ελλάδα και τους λέμε ελάτε πίσω, ελάτε στο σπίτι σας, το Πασόκ ήταν, είναι και θα παραμείνει το δικό σας σπίτι. Την ίδια ώρα τη σιγουριά ότι θα είναι η επόμενη αξιωματική αντιπολίτευση εξέφρασε ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος μιλώντας σε συγκέντρωση του κόμματος. Είτε ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ψηφίσετε, είτε Νέα Δημοκρατία, είναι το ένα και το αυτό. Ψήφο στη Νέα Δημοκρατία και ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ναι στο μνημόνιο. Ψήφο στη Χρυσή Αυγή σημαίνει εθνική υπερηφάνεια. Όχι στο μνημόνιο, όχι στη λαθρομετανάστευση, όχι στα αυτούς που ξεπουλάνε την πατρίδα.
Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, μεθαύριο έρχεται πολύ δυνατή η Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ. Η Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ με ένα μόνο ευρώ, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλα αποκαλυπτικά θέματα και κυρίως ένα πρώτο θέμα, βόμβα. Για τον κύριο Τσίπρα δεν θέλω να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο κύριος Σαμαράς μας έταξε, λέει η κυρία Καραμαλή, 18 ζάπια. Μάλιστα. Αν ο Τσίπρας, λέει, είναι Πινόκιο, ο Σαμαράς τι είναι, σας ρωτάει η κυρία Ειρήνη από τα Άνω Πετράλωνα, διότι χαρακτηρίζεται τον κύριο Τσίπρα Πινόκιο. Κυρία Ειρήνη, θα πρότεινα να πηγαίνει από το ζάπιο, είναι ένας πολύ ωραίος περίπατος. Αυτό έχει να απαντήσετε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, κάντε γιατί από ένα γρήγορο καταλάβει. Σχόλιο, γιατί θέλω να θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είναι απέναντί μου ο κύριος Νίκος Δένδιας. Δεν θέλω να αφήσω αναπάντητο που είπατε έφερε φτώχεια η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Φυσικά έφερε φτώχεια. Και ανεργία. Μισό λεπτό. Εκτός αν θέλετε να αντιστρέψετε πλήρως την πραγματικότητα και νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός ζούσε σε άλλη χώρα στην περίοδο της κυβέρνησης. Δεν έφερα το θέμα. Αφήστε με παρακαλώ. Ξέρετε ότι η οικονομία. Κυρία, σας βλέπω πολύ διαθέσιμο να στηρίζετε. Παρακαλώ. Εγώ είμαι υπέρ όλων των απόψεων. Σας άφησα και είπατε τα δικά σας, κυρία Σάλεχ, με χαρά σας παρακολουθούσα. Πιστεύω ότι ο κύριος Καρβούνης θα συμφωνήσει μαζί μου. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά η οικονομία βασίζεται σε αριθμούς. Έτσι δεν είναι, κύριε Καρβούνη? Ακριβώς. Ωραία. Είχαμε πλεόνασμα 2 χρόνια. Τώρα επιστρέψαμε. Σπίτι του και καθόταν. Σπίτι του και καθόταν, ασφαλώς. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα τι μου λέτε είχαμε πλεόνασμα? Έδωσαν 200 εκατομμύρια για την ανθρωπιστική κρίση. Και ήταν άνεργος. Μην κάνουμε. Εσείς μου λέτε ότι είχαμε πλεόνασμα. Μην το κάνετε αυτό. Και εμείς ειλικρινά την ανθρωπιστική κρίση έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ 200 εκατομμύρια και εμείς είχαμε δώσει 500. Δεύτερον, οι οικονομικοί δείκτες ανέβηκαν. Δεν μου πεις, δεν ανέβηκαν πολύ, αλλά ανέβηκαν. Είχαμε ανεργία, τη σταθεροποιήσαμε και ισχνά άρχισε να κατεβαίνει. Πού παραδώσαμε, τι έγινε? Το απόλυτο χάος, το μαύρο σκοτάδι. Κανείς δεν είπε ότι από τη μία μέρα στην άλλη όλα θα λάμψουν και θα είναι ένας δρόμος τρωμένος ροδοπέταλα. Και γι' αυτό πολύ σωστά ο Μαϊμαράκης ζήτησε μία κυβέρνηση 4 ετίες για να ολοκληρώσει το έργο της. Ενώ ο κύριος Σαμαράς δεν ζήτησε εκλογές, τον έστειλαν στις εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας ζητάει εκλογές, αν δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση μέσα από αυτή τη Βουλή. Λοιπόν, ο κόσμος πλέον γνωρίζει, κρίνει και μπορεί να συγκρίνει. Είναι κατά των ιδιωτικοποιήσεων, είναι ενός μεγάλου δημόσιου τομέα. Εμείς είμαστε υπέρ του ιδιωτικού τομέα, υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων και μπορούμε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα και το ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσουμε, γιατί εμείς δεν έχουμε ταμπού και ιδεολειψίες όπως έχει ο κύριος Τσίπρας, ναι. Γιατί από κάθε κόμμα διαλέγει κάποιους και αρνείται κάποιους, αν είναι το Βενιζέλο, αν είναι το Σαμαρά. Λοιπόν, άμα καθίσουμε κάτω και πούμε ποιους δεχόμαστε και ποιους δεν δεχόμαστε, που ο Βούτσης λέει ότι αν είμαστε κυβέρνηση θα ψηφίσουμε, αν δεν είμαστε δεν θα ψηφίσουμε. Και ο κύριος Παπάς είπε ότι δεν αποκλείω το ενδεχόμενο των εκλογών μέσα στο 2015. Καλό θα είναι αυτό οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να το γνωρίζουν και να γνωρίζουν επίσης ότι το μνημόνιο πρέπει να εφαρμοστεί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι όλο το μνημόνιο είναι κακό. Πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές, οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές, η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και αφού σταθεροποιηθεί η οικονομία. Λαού, σιγά σιγά θα έχουμε μείωση της φορολογίας. Να είστε καλά. Πρέπει να κάνουν υπομονή. Τα ψέματα τελείωσαν. Είναι μονόδρομος. Ή πάμε στη δραχμή του κυρίου Λαφαζάνη που θα έπρεπε να είναι στο κουκουέ και όχι να θέλει να έχει προεδρικό θόκο. Κουραστήκαμε με τους προεδρικούς θόκους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καραμαλή. Κυρία Σάλε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από την κυρία Ειρήνη και να πω ότι έχει ένα δίκιο. Ότι ναι. Άλλωστε, ο κύριο Σαμαρά ήταν ο αρχιτέκτονα του αντιμνημονιακού αγώνα. Συνέχεια τη σκητάλη την πήρε ο κύριο Τσίπρα. Ναι, ο κύριο Σαμαρά έφτασε μέχρι το 12 που έγιναν οι εκλογέ και από το, από το δικό του θα ασκήσω τα μνημόνια. Έκανε τη στροφή, ευτυχώ, χωρί τι καθυστερήσει που έκανε ο κύριο Τσίπρα και χωρί να βάλει τη χώρα σε αυτού του κινδύνου. Έκανε όμω και αυτό τη στροφή και ακολούθησε την πολιτική που κράτησε το Πασόκ από την πρώτη μέρα. Πέρασε ο καιρό, τώρα το έκανε και ο κύριο Τσίπρα, βέβαια με τρομακτικό κόστο. Οπότε έχει ένα δίκιο η κυρία. Ναι, έχει ένα 85 και πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχει και ένα κοινωνικό κόστο δυσθεώρατο. Τώρα λοιπόν, οπότε έχει ένα δίκιο η κυρία Ειρήνη. Και ας αφήσουμε λοιπόν όλε αυτέ τι αφηγήσει. Δεν υπάρχει Άι Βασίλης, όλοι μαζί, ο κάθε ένα πολίτη.
όλες οι δυνάμεις που έχουμε. Δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, δεν υπάρχουν κακοί πολιτικοί που θέλουν το κακό του τόπου. Υπάρχουν δυσκολίες και όλοι μαζί θα τα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο κύριος Τσίπρας, μισό λεπτό, ο κύριος Τσίπρας που εμφανίζεται τώρα ως αντιμνημονιακός, εμφανίζεται ως κρυπτο, ως νέο μνημονιακός και ως κρυπτοαντιμνημονιακός. Τα κάνει τώρα και τα δύο. Λέει, κλείνει το μάτι, ας πούμε, και λέει εντάξει τώρα έχω φέρει το καλύτερο μνημόνιο. Δεν πάει καλύτερο, δεν είναι το καλύτερο, το δικό μου. Λέει. Πάλι και ταυτόχρονα κλείνει και το μάτι και λέει ναι, αλλά εντάξει τώρα, εγώ δεν το ψηφίσω αυτό το πράγμα. Δεν θα το βάλω. Είναι τραγικά πράγματα. Ψήφισαμε μνημόνιο, μια νέα συμφωνία. Η Ανέλ είπα νομίζω ξεχάστε του Ανέλ, την οποία την κρατάω αυτή τη φράση με πολύ μεγάλη χαρά. Με χαρά να ξεχάσουμε αυτή την περίοδο τον Ανέλ. Και τέλος, ο κύριος Τσίπρας να σταματήσει να κουνάει το δάχτυλο και να λέει ποιον θέλει και ποιον δεν θέλει. Κανένας δεν θέλει τον κύριο Τσίπρα. Η χώρα μας χρειάζεται όλους. Και δεν μπορεί να ρίξει άλλη λάσπη. Μπορεί να ζητήσει συγγνώμη γιατί τώρα, όπως λένε, γλύφει εκεί που έφτυνε. Και να μιλήσουμε και για το χρέος, το οποίο λέει δεν θέλω το PSI και θα δούμε ποια είναι η συμφωνία του μνημονίου που είναι κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν οι δείκτες θα φτάσουν εκεί που πρέπει, θα εφαρμοστεί η συμφωνία του 12 για το χρέος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλφ. Κύριε Καρβούνη, μία κουβέντα και από εσάς παρακαλώ. Αναφορικά με αυτό που θέλει ο κύριος Σουμελίου και ο κύριος Καλαρίτης, το μεταναστευτικό. Ναι, ναι. Είναι εκρηκτική η κατάσταση. Η Ελλάδα, η χώρα μας, δεν έχει τις οικονομικές και κοινωνικές δομές να υποδεχθεί πάνω από 200 με 300 χιλιάδες μετανάστες, τέτοιο τεράστιο κύμα. Επίσης, δεν μπορεί ο ελληνικός λαός που πληρώνει φόρους από το εστέρημά του με πόνο, υδρότα και αίμα να καταβάλει αυτούς τους φόρους και αυτή να διατίθεται για μεταναστευτική πολιτική που δεν την αντέχουμε. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συσπηρωθούν και να απευθύνουν τεράστια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθούν χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει να μια δοθούν χρήματα πολιτική, σε εμάς. Γιατί δεν κάνει τίποτα, κύριε, κύριε Καρβούνη. Πρέπει να δούνε με τα άψυχα κορμάκια για να πάρουμε αποφάσεις. Και επίσης οι πολλές συσκέψεις δεν κάνουν τίποτα. Όσοι συσκέπτονται δεν σκέφτονται. Όμως εγώ και κλείνοντας πιστεύω ότι πρέπει εμείς να μεταφέρουμε την αγωνία μας για αυτό το τεράστιο μεταναστευτικό κύμα που δεν μπορούμε να κρατήσουμε στη χώρα μας. Να είστε καλά. Κύριε Σουρμελίδη. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και με αυτά που είπα προηγουμένως ότι θα υπάρχει το θέμα των μεταναστευτικών, το θέμα του χρέους, το θέμα της αλλαγής συνθήκων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωζώνη, σύν το γεγονός ότι υπάρχει ένα πολύ σκληρό μνημόνιο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς να το αντέχει ούτε η οικονομία ούτε η κοινωνία. Πιστεύω ότι η όποια κυβέρνηση αναλάβει τελικά θα έχει ακόμα πολλούς γόρδιους δεσμούς να λύσει και οι συνεννοήσεις που πρέπει να υπάρχουν σε πάρα πολλά ζητήματα πρέπει να είναι εκ των προτέρων συνεννοήσεις πριν φτάσουμε στη Συμφωνία Κορυφής των Πολιτικών Δυνάμεων. Νομίζω ότι πλέον ακόμα και ο όρος μεταρρύθμιση πλέον δεν αρκεί, πρέπει να ξαναδεί αυτή η χώρα από το επιχειρήν και το συνεταιρίζεστε μέχρι το ενδεχόμενο της μιας σημαντικής συνταγματικής αλλαγής, ακόμα και συντακτικής συνέλευσης γι' αυτό. Σπύρο, ευχαριστώ πολύ. Λάμπρο. Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει, καταρχήν πάμε για κυβέρνηση συνεργασία με βάση και τη δημοσκόπηση που έχουμε σήμερα. Με αυτά τα ποσοστά, ο πρώτος η Νέα Δημοκρατία στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση παίρνει περίπου 130-131 έδρες. Ο δεύτερος γύρω 79-80. Δημοκρατική συμπαράταξη Πασόκ, Μάρ και το ποτάμι από 15 περίπου καθένας. Άρα η συνεργασία θα είναι αναγκαστική ή του πρώτου μάλλους δύο ή των πρώτων δύο ή πολύ περισσότερων. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει τι υπάρχει την επόμενη μέρα. Όλοι πλέον ξέρουν. Κανείς δεν μπορεί να πει ψέματα. Και όποιος πει ψέματα θα φαίνεται. Έχετε ερώτηση για το πώς βλέπουν οι πολίτες την οικουμενική? Έχουμε θα το διαβάσουμε αναλυτικά αύριο στα πάντα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί νομίζω ότι και οι πολίτες ζητάνε για. Εάν έχετε δίκιο, οι περισσότεροι προκρίνουν συνεργασία. Εάν δεν συνεννοηθούν, ο πολιτικός ορίζοντας την επόμενη εκλογών θα είναι 5 με 7 μηνών. Δεν θα πάμε παραπέρα από 5-7 μήνες. Θα ξαναρχίσει η συζήτηση για Brexit και για δυσκολίες. Εάν δεν υπάρξει συνεννόηση για αυτά που όλοι ξέρουν. Όλοι ξέρουν τι μας περιμένει. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Καραμαλή, την κυρία Σάλεχ, τον κύριο Καρβούνη, τον κύριο Σουρμελίδη και τον κύριο Καλαρίτη. Να είστε καλά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και αμέσως μετά κοντά μας θα είναι ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο πρώην υπουργός και υποψήφιος τώρα στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ακουστεί ότι είναι και Δελφίνος κάποια στιγμή. Θα τον ρωτήσω και γι' αυτό και την άποψή του για τον κύριο Μεμαράκη, πώς θα πάει ο κύριος Μεμαράκης. Και φυσικά όλα τα άλλα κρίσιμα ερωτήματα πρέπει να τεθούν αμέσως μετά το δίλεπτο των διαφημίσεων.